το τριήμερο 6, 7 και 8, τώρα ήδη δηλαδή σε μισή ώρα κλείνουν οι κάλπες. Κάναμε εκλογές για νέο διοικητικό συμβούλιο για την επόμενη τριετία, για να εκλέξουμε επίσης εκπροσώπους για την Περιφερειακή Ομοσπονδία και εκπροσώπους για την Εθνική Συνομοσπονδία. Πιστεύουμε ότι αναφέρει το δικαίωμα η ψήφος, τουλάχιστον μας δείχνει ότι είμαστε ενωμένοι τα άτομα με αναπηρία, δημιουργούμε μία σχήμα, μία δυναμική σε ένα κράτος που με τα λίπες μου θα το πω, παρόλο που έχουμε φτάσει στο 2020, εξακολουθεί και αποδομεί το αναπηρικό κίνημα ή αν θέλετε τον βλέπει σαν σκατιά στα ωφέλη και το βλέπουμε αυτό και στην καθημερινότητά μας. Σκοπός μας είναι να κάνουμε με τους αγώνες μας και σίγουρα ότι ό,τι έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα το έχει επιτύχει το αναπηρικό κίνημα λόγω των αγώνων που κάνει. Δεν του έχει χαριστεί τίποτα. Πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ακράτατα, ότι όλα τα πράγματα θα καταρρεύσουν εκτός του αναπηρικού συστήματος και του κινήματος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι πονεμένοι, που ξέρουμε τι σημαίνει πόνος, ξέρουμε τι είναι να δουλεύεις με πόνο, έχουμε την ενσυναίσθηση πολύ έντονη μέσα μας σαν άτομα και βάσει της ενσυναίσθησης βαδίζουμε στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν υπάρχει. Πάρα πολύ καλή. Όχι, δεν ήθελαν όλα τα μέλη να ψηφίσουν, αλλά ήταν ικανοποιητικός ο αριθμός, έτσι ώστε και το καταστατικό μας να τίθεται σε ισχύ, γιατί προβλέπει αριθμό μελών, έτσι, αναλόγως τα μέλη προβλέπει και ένα αριθμό μελών που πρέπει να ψηφίσουν για να είναι ενισχύ, τον οποίο τον έχουμε πετύχει. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που πετύχαμε, γιατί ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Μην ξεχνάτε ότι ήρθαν να ψηφίσουν άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Άτομα που είναι κινητικά ανάπηρα, άτομα που είναι τυφλοί, άτομα τα οποία ήρθαν οι νομικοί συμπαραστάτες τους. Η δυσκολία, άτομα τα οποία έχουν και προβλήματα ψυχιατρικά. Παρ' όλα αυτό το δικαίωμα της ψήφου το έχουν, μιας και δεν μιλάμε για νοτική αναπηρία, μιλάμε για ψυχική αναπηρία, δηλαδή για ψυχιατρικά προβλήματα. Όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο, να πετύχουμε και να δείξουμε ότι δεν θέλουμε τον νύκτο και τη λύπη από κανέναν, θέλουμε την εναρμόνιση της κοινωνίας με τους νόμους τους ήδη υπάρχοντες και να ξέρουν ότι ούτε τη λύπη χρειαζόμαστε και το λέω πάλι, ούτε τον νύκτο, ότι απλώς αυτό που ζητάμε είναι η εναρμόνιση με τους νόμους που ήδη έχουν πετύχει για τα άτομα, για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία.